κοιτάξτε, εγώ τάσομαι ανεπιφύλακτα υπέρ των δημοψηφισμάτων, όμως τα δημοψηφίσματα πρέπει να οργανώνονται υπεύθυνα και ανάλογη να είναι και η στάση μετά την έκβασή τους. Για μένα τα δημοψηφίσματα είναι σαφώς ένα δημοκρατικό εργαλείο. Κατόπιν τούτου, το βρετανικό δημοψήφισμα στη Μεγάλη Βρετανία δεν ήταν απλά η έκφραση βούλησης του βρετανικού λαού. Πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Όμως είναι λάθος να πιστεύουμε ότι οι Βρετανοί αποφάσισαν και ας κάνουν τώρα ό,τι νομίζουν. Δηλαδή, να πιστεύουμε απλά ότι ο σειρμός, το καραβάνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεχίσει να μετακινείται. Τα πλασίμπο, τα υποκατάστατα φαρμάκων, δεν βοηθούν όταν είναι άρρωστος ο ασθενής. Όταν λοιπόν πρόκειται για την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας, πολλοί επιθυμούν να υπάρξει επιτάχυνση των διαδικασιών και γι' αυτό το λόγο όμως εμείς δεν συμφωνούμε με το ψήφισμα, γιατί θεωρούμε ότι δυστυχώς δεν υπάρχει αυτοκριτική. Κανείς δεν μοιάζει να περισυλλογίζεται και όταν μιλάει κανείς για μνήμες θα πρέπει να έχει κατά νου και άλλες ιστορικές μνήμες, δηλαδή τις λανθασμένες εξελίξεις, τις λάθος υποδομές στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις τελευταίες δεκαετίες. Και δεν αναφέρθηκε ούτε μία φορά τα ίχνη, βαθιά ίχνη που έχουν απομείνει μετά από όλους αυτούς τους χειρισμούς με την Ελλάδα, με την Ιταλία, με όλες αυτές τις χώρες. Μα τι άφησαν όλα αυτά στον Ευρωπαίο πολίτη? Οι συνέπειες της βαθιάς οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι συνέπειες αυτές εγχαράχθηκαν στη συνείδηση του Ευρωπαίου πολίτη. Εθνικά κοινοβούλια, κυβερνήσεις, ακόμα και συντάγματα, όλα αυτά αγνοήθηκαν και αυτό ήταν πάρα πολύ δυσάρεστο. Και δυστυχώς δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι υποστηρικτές του Brexit είναι εκείνοι οι οποίοι επίσης ανησυχούν για τη θέση τους και για πάρα πολλά άλλα συμπαρομαρτούντα, για το συνταξιδοτικό, για το ασφαλιστικό. Και εδώ θέλω να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς δεν έχει δείξει μέχρι σήμερα ότι θέλει να προστατεύσει τους ανθρώπους από τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης. Και ρωτώ, μα πόσο πολύ εθελοτυφλούν τα μέλη του Συμβουλίου που ήδη παλαιότερα είχε ανακοινώσει ο Κάμερον ότι επιθυμούσε να περικόψει τα επιδόματα για τους αλλοδαπούς πολίτες, και πώς μπορούν να μην γνωρίζουν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αυτό θα αφορούσε πάρα πολλούς Βρετανούς πολίτες. Και οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εδώ συμπεριλαμβάνω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και οι θεσμοί λοιπόν επέτρεψαν η θέση της Margaret Thatcher, που ήταν ότι, ξέρετε, δεν υπάρχει κοινωνία, είχε πει η Thatcher. Αυτή η πολιτική μοιάζει να επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αλληλεγγύη, οι κοινοτικές μέθοδοι, αυτά έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την Άγγελα Μέρκελ και είναι εξίσου ολέθρια όπως και άλλες πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδείγματος χάρη η κρίση του προσφυγικού και όλες οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση σε συνδυασμό με τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτά λοιπόν προκάλεσαν φόβους, φόβοι οι οποίοι στράφηκαν κυρίως έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ένα πράγμα θέλω να σας πω. Αν ως Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την αντίδραση της Βρετανικής ελίτ και είχαμε ζητήσει ίδιο μισθό για ίδια εργασία, αν τα είχαμε κάνει όλα αυτά, τότε δεν θα είχε υπάρξει αυτή η διασύνδεση ανάμεσα σε φόβους μισθού και θέσεων εργασίας και πρόσφυγες. Κύριε Φαράτζ, ανεξάρτητα με το τι εντύπωση θέλετε εσείς να προκαλέσετε, θέλω να σας πω ότι με την εκστρατεία σας ποτέ δεν μπορέσατε να ξεπεράσετε το μικρό, το φοβικό. Και το πρόβλημα είναι ότι ένα κομμάτι της πολιτικής και οικονομικής ελίτ του Λονδίνου αντέδρασε, διαφώνησε και θέλησε να πείσει ότι εσείς επιθυμείτε μια νέα νεοφιλελεύθερη τάξη στην Ευρώπη. Και ξέρετε, η ιστορία θα διατηρήσει το όνομά σας, θα παραμείνετε με αυτή την εικόνα στην ιστορία, όμως εγώ οφείλω να επισημάνω ότι αυτά που είπατε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας σας για τους πρόσφυγες, για τους μετανάστες, απλά υποδάβλησαν το μίσος.
Εγώ δεν θέλω να επικρατεί άποψη ότι θέλουμε να τιμωρήσουμε τους Βρετανούς. Όμως πρέπει να υπάρχει και σαφήνεια. Δεν μπορεί να υπάρχει η σαφήνεια όσο η Μεγάλη Βρετανία δεν έχει επικυρώσει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Εξάλλου, εμείς θεωρούμε ότι η πλειοψηφική απόφαση των πολιτών στη Σκωτία και στην Βόρεια Ιρλανδία, και αυτή θα πρέπει να γίνει σεβαστή. Δεν θέλουμε να απαλλάξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση από τις ευθύνες της. Επιθυμούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην αναλάβει μόνη της την επίλυση του θέματος της Βόρειας Ιρλανδίας. Πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη στους πολίτες επιτόπου. Σήμερα λοιπόν τίθεται το θέμα της διαδικασίας. Εμείς επιθυμούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτής εξ αρχής να συμπεριληφθεί στις διαπραγματεύσεις και όχι μόνο όταν θα έχει ληφθεί η απόφαση για τη συνθήκη. Και επιθυμούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει ευθύς εξ αρχής όταν θα τεθούν τα περαιτέρω θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δυνατόν οι διαπραγματεύσεις να γίνονται και κλεισμένων των θυρών, και το πρώτο βήμα που πρέπει να λάβει η χώρα είναι επιτέλους να συμβάλλετε και εσείς, έτσι ώστε αυτή η ολέθρια κοινοτική μέθοδος να αντικατασταθεί επιτέλους από την διακυβερνητική μέθοδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους των Πρασίνων, ο κύριος Λάμπερτς. Συνάδελφοι, υπάρχουν κάποιες στιγμές όπου η πολιτική, ο πολιτικός χρόνος εωρείται και μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε μια επιλογή. Την επαύριο του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, τα κράτη είχαν τη δυνατότητα να συνεχίσουν ή να σπάσουν την αρχή της εθνικής κυριαρχίας. Αποφάσισαν να επιμεριστούν αυτή την κυριαρχία και γι' αυτό εξασφάλισαν μια περίοδο ειρήνης και ευημερίας χωρίς προηγούμενο στην ευρωπαϊκή ιστορία. Η απόφαση του δημοψηφίσματος του Μεγάλου Βασιλείου σπάει αυτή την συνέχεια. Η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Γαλλία κτλ. Σε όλες αυτές τις χώρες βλέπουμε σημάδια ανησυχίας των λαών και αμφισβήτησης της ευρωπαϊκής αυτής διαδικασίας. Και ακόμα τώρα υπάρχει μπροστά μας, ορθώνεται μπροστά μας μία επιλογή. Και από αυτήν εξαρτάται η επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τρεις επιλογές. Πρώτον, αυτό που είδαμε την περασμένη εβδομάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Να επανέλθουμε στους εθνικισμούς που λέει ο Ορμπάν, ο Φάρατζε, η Λεπέν κτλ. Όλοι αυτοί. Και να κλειστούμε πάλι στον εαυτό μας. Τους λέω το εξής. Έχετε δίκιο. Πρόκειται για την δημοκρατική κυριαρχία, για την ικανότητα των δημοκρατιών μας να κάνουν ελεύθερες επιλογές για να καθορίσουν το μέλλον τους. Αλλά λέτε και ψέματα. Λέτε ψέματα. Γιατί ποιος μπορεί να πιστέψει ότι και το πιο ισχυρό κράτος